αφορμή το τραγικό δυστύχημα ενός χρόνου, που από το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, που ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια άκρη και έχει γίνει προσπάθεια συγκάλυψης, βρισκόμαστε εδώ πέρα να ζητήσουμε επιτακτικά, πρώτον στο συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα, να αποδοθούν ευθύνες επιτέλους, και δεύτερον να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και να πετύσουμε πλέον ούτε το τρένο της υγείας να διακοπεί η κατεύθυνση προς τα Βράχια και τον εκτροχιασμό. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποστελέχωση που συνεχώς διωγγώνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοκ σωμηρία, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή περιμένουν ότι μπορεί να απολυθούν, και ζητάμε μαζί με τους υπόλοιπους επικουρικούς να μονιμοποιηθούν, να υπάρχει μια μονιμοποίηση και επιπλέον να υπάρχει άμεση στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρυμάτων με μόνιμο προσωπικό, γιατί αλλιώς πολύ απλά όντως τα νοσοκομεία οδηγούνται στον εκτροχιασμό. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη. Η πολιτική του κέρδους είναι αυτή που σκότωσε τα 57 παιδιά. Αυτή η πολιτική εξοντώνει τη δημόσια δωρεάν υγεία. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί θα βάλουμε με τον αγώνα μας, με την πάλη όλου του ελληνικού λαού, τα φόπλακα στα σχέδια της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, για την είσοδο των εργολάβων στα νοσοκομεία. Διεκδικούμε δημόσια δωρεάν υγεία, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Επιλέγουμε τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών μας. Όλοι στον αγώνα. Σήμερα, σε μια πανδημοσιοπαλληλική απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΔΗ, μαζί με τα ιδιωτικά σωματεία, 18 με 20 ιδιωτικά σωματεία του Νομού Ηρακλείου, φωνάζουμε δυνατά ενάντια στη φτώχεια και στη φτωχοποίηση των μισθών μας. Σήμερα όλοι μαζί εδώ βλέπετε σε μια δυναμική κινητοποίηση, η οποία θα γίνει μετά, μπορούμε να πούμε δυνατά ότι δεν μπορεί πια ο υπάλληλος, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός υπάλληλος, να ζήσει με μισθούς πείνας, με μισθούς οι οποίοι ξεκινάνε στα 670 ευρώ στο δημόσιο, και διεκδικούμε αυξήσεις οριζόντια 10% στους μισθούς μας πια. Γιατί ήταν πραγματικά κοροϊδία αυξήσεις της κυβέρνησης των 30-40 ευρώ μετά από 13 χρόνια. Διεκδικούμε τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα που δεν υπάρχουν 13 τώρα χρόνια στο δημόσιο τομέα. Εμείς σήμερα δίνουμε ένα μεγάλο ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας. Να ξέρετε ότι επίκειται να γίνουν και άλλες μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και θα υπάρξει ένας αναβρασμός ενάντια σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και κυρίως σε αυτή που καταρακώνει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Σήμερα στέλνουμε απάντηση στην κυβέρνηση. Λέμε ότι υπάρχει αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι στους δρόμους. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αγρότες, είναι οι φοιτητές ενάντια στα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε κινητικότητα, σε οργάνωση, γιατί τέρμα πια με την ακρίβεια. Οι μισθοί δεν βγαίνουν. Αυξήσεις τώρα στους μισθούς, και δηλώνουμε και από αυτή τη σημερινή συγκέντρωση ότι οι 57 ψυχές δεν θα ξεχαστούν. Εδώ να δικαιωθούν, να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Συνένοχοι είναι η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες που κάνουν αυτό το έγκλημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην επόμενη κινητοποίηση 17 του Απρίλη, που θα υπάρξει πανεργατική απεργία. Και η αγροθιά είναι εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους επαγγελματοβιοτέχνες. Είμαστε στο δρόμο του αγώνα τώρα και 1,5 μήνα. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Η αγροθιά συνεχίζει και θα νικήσει. Είμαστε εδώ σήμερα για να εκφράσουμε τον πιο εμφαντικό τρόπο την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε σαν κοινωνία και σαν χώρα. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τις ζωές μας πίσω, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα διαμάχια της οικογένειές μας και για να φωνάξουμε τον πιο εμφαντικό και έντονο τρόπο το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε άλλο να εξαθλιώνουμε τις ζωές μας, δεν μπορούμε άλλο να ζούμε πέτες στην ίδια μας τη χώρα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι η εξαθλίωση δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στις ισοπεδωμένες κοινωνίες, και είναι επιτέλους στιγμή να καταλάβουν ότι και η κοινωνία ολόκληρη και οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας, ότι αν δεν βγούμε στους δρόμους και αν πραγματικά διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, δεν θα πάρουμε τίποτα και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτήν την εξαθλίωση. Πρέπει να βάλουμε ένα stop σε όλο αυτό και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Το λέμε και το ξαναλέμε και το φωνάζουμε. Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί να κερδίσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, όλα αυτά που δικαιούμαστε.